Λοιπόν, φανέλα με δικέφαλο, τραγουδάει ο Παντελής Θαλασσινός, ο καλός φίλος. Γράφει εδώ η Σοφία Μανολάκου, τραγουδάρα Παντελής Θαλασσινός. Καλημέρα από την Ελευθερία Παπουτσάκη. Ο Γιώργος Καβούρης παρακαλάει, λέει, πίσω στην ΕΡΤ ένα εκπομπή ώρα Ελλάδας. Μην τα λες εμάς, αλλού να τα λες. Δώσε, λέει ο Κώστας Καλημέρης από το πανέμορφο καπαδοκικό της Καρδίτσας. Χαιρετισμούς από τη Νέα Υόρκη, από το Γιάννη Ατζουλή. Οπό, ωραία. Παλιός καλός φίλος. Ποιο ξεχάσαμε τώρα. Έχει πολλά μηνυματάκια εδώ πέρα. Α, Στέλλα Βαρβέλη. Πολλά φιλιά. Λοιπόν, και πάμε στην Πάτρα να συναντήσουμε τον Αντώνη Χριστόπουλο, ο οποίος είναι ο προπονητής της ΑΕΚ Πατρών. Η ΑΕΚ Πατρών δεν είναι μια ομάδα που έγινε χτες. Είναι μια ομάδα η οποία κρατάει την ιστορία της από το 1929, πέντε χρόνια μετά την ίδρυση της Αθλητικής Ένωσης Κωνσταντινουπόλεως εδώ στην Αθήνα. Ιδρύθηκε η Ένωση Κωνσταντινουπόλεως Πατρών. Ιστορική ομάδα, έχει φτάσει σε σημείο να έχει κάτσει στον πάγκο της η μεγάλη μορφή της ΑΕΚ και εκλέκτορας Εθνικής Ελλάδας, ο Κώστας Νεκρεπόντης. Πάμε να τα δούμε όμως αυτά όλα ένα-ένα μαζί με τον Αντώνη Χριστόπουλο. Καλό μεσημέρι, Αντώνη. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλό μεσημέρι. Καλή χρονιά. Τι γίνεται, πώς πάει? Καλά, καλά, εσείς? Λοιπόν, τις ευχές μου σε όλους σε καλή χρονιά. Ωραία, λοιπόν, έτσι ακριβώς. Να έχουμε μια καλή χρονιά με υγεία. Και να περνούμε καλά. Αγωνιστικά, λέμε στα γρήγορα ότι η ΑΕΚ Πατρών αγωνίζεται στην τρίτη κατηγορία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐας. Βρίσκεται λίγο πιο κάτω από τη μέση του βαθμολογικού πίνακα με 11 βαθμούς. Και την επόμενη εβδομάδα, σήμερα, όχι σήμερα, την Κυριακή παίζεται στις 12 το μεσημέρι εντός έδρας με τον Άτλαντα, έτσι? Ναι, ναι, ναι. Ωραία, λοιπόν, πάμε να δούμε πρώτα απ' όλα τα σημερινά δεδομένα, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να συντηρείτε και να διατηρείτε μια ερασιτεχνική ομάδα στην περιφέρεια, έστω και αν έχει το όνομα ΑΕΚ. Κοίταξε να δεις, αυτή τη στιγμή είχαμε και μια επικοινωνία στο Αίγιο, όπως θυμάσαι. Mm-hmm. Επαναλαμβάνω ότι αυτή τη στιγμή ασχολούμαι εγώ με το ποδοσφαιρικό τμήμα. Υπάρχει ένας άνθρωπος, ο πρόεδρος, ο Τάκης Τζόβολος, ο οποίος συνδράμει για τις διαιτησίες. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει κανένας άλλος έξω από το γήπεδο ή μέσα σε γήπεδο που να μπορεί να βοηθήσει. Όλο το βάρος δηλαδή πέφτει σε εμάς τους δύο. Μάλιστα. Κατ' επέκταση τα πράγματα είναι πολύ δύσκολο. Βέβαια σε πολλά σωματεία συμβαίνει το ίδιο, αλλά σαν ιστορικό σωματείο όπως είναι η ΑΕΚ Πατρών, έχουμε αυτά τα σοβαρά προβλήματα και το γηπεδικό, το οποίο είναι τεράστιο. Λοιπόν, πάμε να το δούμε το γηπεδικό. Πού παίζει η ομάδα? Το γηπεδικό αυτή τη στιγμή παίζουμε εκτός. Πώς να το πω, παίζουμε στο Σαραβάκι, είναι εκτός της. Εκείνο το γήπεδο που υπήρχε στα προσφυγικά, τι έχει γίνει? Στα προσφυγικά. Έχει κλείσει εδώ και 6-7 χρόνια. Έχει γίνει ένα μεγάλο μπέρδεμα με τη Γενική Γραμματεία. Έχει γίνει τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού το γήπεδο. Δεν είναι ούτε της ΕΠΣ ούτε του Δήμου. Ναι. Και κοτσιεργούν διάφορα πράγματα. Έχουν μπει εργολάβοι μέσα, έχουν βγει. Τέλος πάντων, δεν έχει δοθεί προς χρήση. Να κάνω λοιπόν μια έκκληση προς τη Δημοτική Αρχή, την οποία εκτιμώ ιδιαιτέρως, και το Δήμαρχο, για τη δουλειά που κάνει. Μήπως αυτό μπορεί με το δικό της τρόπο και τις δικές της μάχες να το προωθήσει ως προς επίλυση? Γιατί είναι αμαρτία να υπάρχει ένα τέτοιο γήπεδο και να είναι, να μην είναι σε χρήση, έτσι. Θα ήθελα να σου πω ότι δεν έχω προσωπική επαφή με το Δήμαρχο, αλλά έχει ενδιαφερθεί πάρα πολύ. Έχει ενδιαφερθεί όντως πάρα πολύ και είχε σε κάποιο σημείο προσφερθεί και να πάρουν κάποια χώματα από μέσα με δικά τους μηχανήματα. Ναι. Αλλά δυστυχώς δεν προχώρησε. Δεν έχει προχωρήσει καθόλου. Έχει φτάσει σε σημείο δηλαδή να είναι τα χώτα στο ένα μέτρο και χτες φωτογραφία. Δηλαδή ανεβάσανε κάποιοι από τον Ολυμπιακό Πατρόν, ας πούμε, που ανήκει και αυτός εκεί στα προσφυγικά. Ναι. Είναι τέσσερις ομάδες που ανήκουμε εκεί. Πέντε. Ο Άρης, η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός και ο Ηρακλής Πατρών. Μάλιστα. Που έχουν σαν πρώτο λόγο, έτσι. Ναι, γιατί αυτό το γήπεδο είναι και ιστορικό. Δεν έχει τυχαία ονομαστεί γήπεδο στα προσφυγικά. Η περιοχή έχει να κάνει με την ιστορία του τόπου. Έτσι, δεν είναι κάτι το οποίο έγινε έτσι για να έχουμε να λέμε. Ναι, έπαιζε ο Παπατραϊκός. Mm-hmm. Ο Πατραϊκός, μάλλον, που με το ονομάστηκε Παναχαϊκή μετά, έχει παίξει το Πάτρε. Το Πάτρε. Α, ο Πάτρε, έτσι. Mm-hmm. Ο Πάτρε έχει παίξει Β' Εθνική εκεί. Έχει παίξει Ολυμπιακός. Είναι μέσα στην καρδιά σχεδόν της πόλης, όχι ακριβώς στην καρδιά της πόλης, λίγο πιο έξω, αλλά να φανταστείς εκεί είχαμε φιλάθλους, όχι της ΑΕΚ.
Είχαμε και φιλάθλους από τη γύρω περιοχή που ερχόσανε και βλέπανε με τον καφέ τους και ερχόσανε και βλέπανε ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Ωραία. Γιατί να φανταστείς γινόσανε 2-3 παιχνίδια την ημέρα εκεί. Ο υπεύθυνος του αθλητικού κομματιού του Δήμου Πατρέων και καλός φίλος ο Τάκης Πετρόπουλος, ο οποίος παρακολουθεί την εκπομπή και κάνει εξαιρετική δουλειά γενικά, νομίζω ότι θα μπορέσει να. Ό,τι περνάει από το χέρι αυτών των ανθρώπων, γιατί τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν εκεί και ως Δημοτική Αρχή για πολλούς και διάφορους λόγους είναι σπουδαία και σημαντικά και μεγάλα, αλλά νομίζω ότι δίνοντας μια προσπάθεια κάπου στην πορεία φαίνεται και μια λύση. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα το άλλο κομμάτι. Μιλάμε για εγκατάλειψη ό,τι αφορά το επίπεδο του ενδιαφέροντος. Υπάρχουν πολλοί φίλοι της ΑΕΚ προφανώς εκεί, πατρινοί, οι οποίοι θα μπορούσαν να ενδιαφερθούν περισσότερο για την ομάδα, γιατί είναι κομμάτι της ίδιας ιστορίας της ΑΕΚ, έτσι, η ΑΕΚ πατρών. Βεβαίως. Κοίταξε, ενδιαφέρονται, αλλά το ενδιαφέρον πώς το δείχνεις. Το ενδιαφέρον το δείχνεις χωρίς να φανώ εγωιστής, όπως το δείχνω εγώ. Χωρίς να λαμβάνω από πουθενά χρήματα και ούτε επιχορηγήσεις, τίποτα. Έχω αναλάβει, ας πούμε, να κάνω τον προπονητή στην ομάδα εδώ και 15 χρόνια. Από το σωματείο δεν έχω πάρει ποτέ χρήματα, γιατί μου αρέσει αυτό που κάνω. Μου αρέσει το ερασιτεχνικό το ποδόσφαιρο. Και κατ' επέκταση η μπάλα, πώς να το πω, την αγάπησα. Από 16-17 χρονών είμαι στην ΑΕΚ Πατρών. Έλειψα ένα διάστημα 8 χρόνια. Βέβαια, έλειψα ένα διάστημα που πήρα μεταγραφή στον Ολυμπιακό Πατρών. Ξαναεπέστρεψα εκεί, στις ρίζες μου. Δεν βλέπω όμως έμπραχτα να κάνει κάποιος μια κίνηση. Δεν με έχει πλησιάσει εμένα προσωπικά, που με γνωρίζουν πολλοί κόσμος. Και επαγγελματικά βέβαια με γνωρίζουν. Να μην τι μπορούμε να κάνουμε. Δεν θέλουμε τρομακτικά πράγματα προς Θεού, έτσι. Τουλάχιστον σε οικονομικό επίπεδο να μπορεί η ομάδα να κάνει 2-3 πράγματα, έτσι. Ναι, να κάνει λίγα πράγματα και να ανεβεί κάποια κατηγορία, γιατί αξίζει να ανεβεί κατηγορία. Δεν είναι για να παίζει στην τρίτη κατηγορία η ΑΕΚ Πατρών. Η ΑΕΚ Πατρών, η οποία έχει αγωνιστεί και στην τέταρτη εθνική κατηγορία, να πούμε έτσι. Έχει παίξει εθνικό πρωτάθλημα, το οποίο ξεκίνησα εγώ το 81, έπαιξα περιφερειακό πρωτάθλημα. Mm-hmm. Όλο το νομό, όλη η Πελοπόννησο, δηλαδή Σπάτη, Μεσσηνιακούς και τέτοια. Μην αναφέρω όλες τις ομάδες. 82-83 η πρώτη συμμετοχή, έτσι. Ναι. Από ό,τι βλέπω εδώ. Μετά έπαιξε τέταρτη εθνική το 91, 91-92. Ναι. Μετά άρχισαν τα χοντρά προβλήματα, γιατί εντάξει, δεν θέλω να αναφέρω, γίνανε και λάθη έτσι, από τους κάθετε προέδρους, χαλάγανε λεφτά από εδώ και από εκεί για άσκοπα πράγματα. Μάλιστα. Και δεν κοιτάξανε την ουσία. Μάλιστα. Βλέπω εδώ ότι ιστορικά, δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα, υπήρχε ή υπάρχει ακόμη και τμήμα επιτραπέζιας αντισφαίρησης. Υπάρχει ακόμα, την οποία τη συντηρεί ο γιος ενός από τους προέδρους, τους προτελευταίους, ο οποίος δεν είναι πια στη ζωή. Και πραγματικά είχε ενδιαφερθεί πριν 15 χρόνια και ξεκίνησε με εμένα πάλι τη λειτουργία του ποδοσφαιρικού τμήματος. Υπάρχει ΑΕΚ Πατρών, βεβαίως. Μάλιστα. Ωραία. Αντώνη Χριστόπουλε, πάμε να δούμε σε αγωνιστικό επίπεδο πώς είναι τα πράγματα τώρα. Μιλάμε για παίκτες οι οποίοι φυσικά είναι ερασιτέχνες. Παίκτες οι οποίοι έχουν τις δουλειές τους. Είναι λίγο δύσκολο τις Κυριακές να μαζευτούν μακριά από τις σύζυγους τους, τα παιδιά τους κλπ. Είναι ένας διαφορετικός κόσμος αυτός του ερασιτεχνικού αθλητισμού. Θα ήθελα λίγο να μας τον περιγράψει. Δηλαδή, εγώ σε έζησα σε ένα εκτός έδρας παιχνίδι με την Αθλητική Ένωση Αιγίου και είδα πώς ήρθαν τα παιδιά με αυτοκίνητα. Δηλαδή, τελείως διαφορετικό από τη φιλοσοφία ενός πούλμαν που πηγαίνει μια ομάδα να παίξει, ξέρω εγώ, εκτός έδρας. Για πες μας λίγο πώς είναι τα πράγματα. Ναι, κοίταξε να δεις. Πιο παλιά υπήρχε μια οικονομική δυνατότητα, ξέρω εγώ, στα εκτός έδρας, παράδειγμα, στο Αίγιο, στα Καλάβρυκα που πηγαίναμε, υπήρχε και πούλμαν. Αυτή τη στιγμή τα περισσότερα παιδιά έχουν καταλάβει ότι είναι ερασιτέχνες. Και κατ' επέκταση, για να μην πω τα παπούτσα, ξεκινάω από τα παπούτσα. Και κατ' επέκταση στα εκτός έδρας παιχνίδια, κάποιοι βάζουν το αυτοκίνητό τους. Βέβαια δεν φεύγουν πολλά αυτοκίνητα, μην φανταστείς 4-5 αυτοκίνητα, και βάζουν από την τσέπη τους τη βενζίνη για να κάνουν αυτό που αγαπάνε. Έτσι, με κίνδυνο βέβαια όμως πάντοτε, γιατί υπάρχουν και τα τροχαία, να το πω, να το αναφέρω. Φεύγουν δύο αυτοκίνητα μπροστά, ένας πίσω, ψάχνουμε να δούμε που είναι οι άλλοι, όλα αυτά τα γνωστά. Καλά, υπάρχει κίνδυνος. Δεν είναι μόνο στο δικό δίκτυο. Κίνδυνος υπάρχει, όπως είδα και εγώ, και στους αγωνιστικούς χώρους, οι οποίοι είναι το λιγότερο άθλιοι. Έτσι. Ροδιές ήταν το γήπεδο, λεγόταν, που πήγαμε και παίξαμε. Που έπαιξε η ΑΕΚ. Γήπεδο Ροδιάς. Αυτό δεν ήταν γήπεδο, δηλαδή. Ήταν απίστευτο. Πριν 4-5 χρόνια που αγωνιστήκαμε στη Β' κατηγορία, ήταν σε καλύτερη κατάσταση. Μάλιστα. Όταν όμως γίνεται εκεί 18 ομάδες προπόνηση, παράδειγμα, όπως και στις Πάτρες τα γήπεδα, φυσικό επόμενο είναι να ξελωθούν όλοι. Μάλιστα. Εχθές είχαμε μια ανακοίνωση, 3 δημοτικά γήπεδα στην Πάτρα. Αλλάζουν χλωτάπιτα. Είναι ένα που έγινε το κάνιστρα, που είναι νοσιακό. Αυτό είναι καλό. Μπράβο. Μπράβο.
και ευχάριστη. Ωραία. Λοιπόν, και τα παιδιά, τα παιδιά που απαρτίζουν την ομάδα, δηλαδή το κλίμα και μεταξύ σας... Αυτή τη στιγμή υπάρχει καλό κλίμα, μπορώ να πω. Mm-hmm. Ηλικιακά, ο μικρότερος που έχω στην ομάδα είναι 15 χρονών. Και φτάνουμε σε κάποιου μεγάλου, ας πούμε. Εκείνο το ψηλό, το παλικάρι κλίμα. Που παίζε μπακάκι, αυτός που δεν θυμάμαι, είχα δει ένα παλικάρι ναι, που παίζε... Ναι. είναι δύο-τρεις πιτσιρικάδες αυτούς που μας τους δίνουν και από κάποιες ακαδημίες που ζητάμε κάποιο παίχτη, γιατί οι περισσότεροι από τις ακαδημίες μας ζητάνε χοντρά χρήματα για να μας δώσουν παίχτη. δεν μας δίνουν πρωτοκλασσά τους, βέβαια, έτσι, προς Θεού. Μας δίνουν δεύτερη σειρά, τρίτη σειρά. Στα χέρια σου τώρα με την εμπειρία σου τόσα χρόνια στον πάγκο της ομάδας, νομίζω όλο και μπορείς να καλουπώσεις έναν παίχτη να τον φτιάξεις. Έτσι, να παίζει καλά. Βοηθάμε και εμείς αυτό. Εντάξει, βοηθάμε. Όσο μπορούμε, βοηθάμε. Η χαρά τώρα είναι, ολοκληρώνοντας ένα παιχνίδι, η χαρά είναι η χαρά της νίκης, η χαρά της συμμετοχής, η χαρά της ομόνοιας και της αλληλεγγύης μεταξύ των ανθρώπων της ομάδας. Πρόσεξε, επειδή έτυχε να έρθει σε αυτό το παιχνίδι το συγκεκριμένο, θα σου απαντήσω για αυτό το παιχνίδι το συγκεκριμένο. Φτάσαμε στο γήπεδο 10 παίχτες. Mm-hmm. Στον δρόμο δεν με ενδιαφέρε τίποτα άλλο από το να είναι καλά τα παιδιά, να τελειώσουμε το παιχνίδι καλά. Τελικά κατεβήκαμε δεκάδα και είχα και μια αλλαγή, να το πω έτσι. Εγώ προσωπικά πώς το βλέπω, το βλέπω σαν ευχαρίστηση. Δεν πηγαίνω εγώ να κοντράρω κάποιον για να νικήσω μόνο. Το ζητούμενο δεν είναι νίκερας, τεχνικό πρωτάθλημα είναι. Βέβαια, καλό είναι να έχουν κινήτες, είναι η ευχαρίστηση να πούμε να παίζεις και να κερδίζεις κάποια παιχνίδια. Αυτό που τόσα χρόνια εγώ αγωνίζομαι, πάντοτε έκανα το σταυρό μου και έλεγα να βγει η γυρίση ο αθλητής μέσα από τον αγωνιστικό χώρο. Γιατί, όπως είπες εσύ, πιο παλιά παίζαμε σε ξερά γήπεδα, είναι λίγο σκληρό το άθλημα. Πολύ, όχι λίγο. Έτσι, εσείς έχετε σκληραγωγηθεί και το... Παιδιά, ναι, συγγνώμη που σε διέκοψα, τα περισσότερα παιδιά είναι αθλητές οι οποίοι δουλεύουν. Έχουν οικογένειες, κάποια άλλη μεγαλύτερη. Φαντάσου να φάει ένα στο πόδι του τώρα και την άλλη μέρα να πρέπει να πάει για δουλειά. Είχαμε ένα τραυματισμό. Πέρσι ψάχαμε να βρούμε να βοηθήσουμε. Πώς να το πω. Εντάξει. Κατάλαβα. Έτσι. Λοιπόν, Αντώνη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς εδώ είμαστε κοντά στον αριστεχνικό αθλητισμό. Ό,τι χρειαστείτε. Το ξέρω, το εντάξει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαιρετισμού στην ΑΕΚ Πατρών. Να είστε καλά. Γεια χαρά. Γεια χαρά.